Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά. Έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκεται σήμερα κοντά μας ο κορυφαίος Έλληνας αθλητικογράφος και συγγραφέας και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Σήμερα θα μας παρουσιάσει το τρίτο κατά σειρά βιβλίο του, Τις Κυριακές στα Είδωλα, από τις εκδόσεις Τόπος. Μια διοργάνωση του Πολύκεντρου Θαλασσινού, των εκδόσεων Τόπος και της αθλητικής ενημερωτικής ιστοσελίδας yavkasports.gr. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως αυτές οι σπουδαίες συνεργασίες θα συνεχιστούν στο μέλλον και με άλλους σημαντικούς συγγραφείς. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος άρχισε να ασχολείται με τη δημοσιογραφία στην απογευματινή το 1979. Αν και την ίδια περίοδο δοκίμασε να σπουδάσει στην Ιταλία, σύντομα προτίμησε να συνεχίσει στα βαθιά συνεργαζόμενος με την ΕΡΤ. Το 1984 ανέλαβε την συμπαρουσίαση της Αθλητικής Κυριακής μετά την αποχώρηση του Γιάννη Διακογιάννη. Το 1990 μετακινήθηκε στο Μέγκα, όπου παραμένει μέχρι σήμερα, ενώ συνεργάστηκε και με το Nova Sports. Έχει εργαστεί σε πολλές εφημερίδες, όπως Αθλητική Ηχό, Βήμα, Επικαιρότητα, 24 ώρες, Sport Time, Goal News. Ενώ το 1994 δημιούργησε το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, την πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας. Είναι Γενικός Διευθυντής του Sport FM από το 1996 και Σύμβουλος Έκδοσης της Sport Day από το 2005. Το 1999 βραβεύτηκε στα δημοσιογραφικά βραβεία του ΨΑΤ για την καλύτερη τηλεοπτική εκπομπή, καθώς και το 2000 για την καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή. Από το 1999 έχει κερδίσει 11 φορές τον τίτλο του αγαπημένου Sportcaster στα τηλεοπτικά βραβεία που διοργανώνει το περιοδικό TV Έθνος. Το 2007 ψηφίστηκε ως ραδιοφωνική προσωπικότητα της χρονιάς στα βραβεία του περιοδικού Status. Το 1998 αναδείχθηκε νικητής του διαγωνισμού ποδοσφαιρικών γνώσεων ανάμεσα σε χίλιους και πλέον ξένους συναδέλφους του στη διάρκεια του Μουντιάλ της Γαλλίας. Έχει γράψει τα βιβλία 50 χρόνια κύπελο πρωταθλητριών το 2006 και παιχνίδι χωρίς όρια από τις εκδόσεις Τόπος το 2008 και το τρίτο βέβαια που θα μας παρουσιάσει σε λίγο. Να πούμε λίγα λόγια για το βιβλίο και περισσότερα βέβαια θα σας πει ο ίδιος ο συγγραφέας. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος στο βιβλίο της Κυριακής στα Είδωλα επιχειρεί μια βουτιά στον ωκεανό των αναμνήσεων για πρόσωπα και ομάδες που ξεχώρισαν στον τόπο μας, καθώς και για γεγονότα όπως τα έζησε από πολύ κοντά ως αυτόπτης μάρτυρας των μικρών στιγμών που συνθέτουν όμως τα μεγάλα γεγονότα. Δεν περιορίζεται μόνο στους μεγάλους συλλόγους και τους πρωταγωνιστές τους, αλλά δίνει έμφαση και σε ιστορίες που δεν βρίσκουν εύκολα χώρο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ωστόσο, είχαν σημαντική συμβολή στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου στην χώρα μας. Η περιήγηση αυτή σε πρόσωπα και γεγονότα του παρελθόντος δεν γίνεται επιφανειακά, ούτε λειτουργεί ως υποκατάστατο οπτιμισμού ή ως απαραίτητες ανάσες νοσταλγίας στους σημερινούς δύσκολους καιρούς. Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει πρέπει, σύμφωνα με τον συγγραφέα, να γίνει σύμμαχος κάθε προσπάθειας για να προσεγγίσουμε σφαιρικά το παρελθόν, το οποίο αφήνει πάντα τα ίδια του στο αύριο. Ασπρόμαυρες εικόνες, αξέχαστα γκολ, ο Μίμης Δωμάζος, ο Μίμης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Σιδέρης, ο Γιώργος Κούδας, ο Βασίλης Χατζηπαναγής, τα ποδοσφαιρικά μας είδωλα, τα είδωλα της Κυριακής. Ιστορίες των γηπέδων που σημάδεψαν το ελληνικό ποδόσφαιρο ταξιδεύουν στον χρόνο μέσα από τα μάτια του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και οι αποτυπωμένες στο βιβλίο του Της Κυριακής στα Είδωλα μας θυμίζουν ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Της Κυριακής στα Είδωλα είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ένα καταπληκτικό βιβλίο που δεν θέλεις να τελειώσει.